Θα συζητήσουμε τον κύριο Γιάννη Βάγκο, αγαπημένος φίλος εκπομπής, αγρότης, γιατί θα πάμε μαζί με τη βοήθεια του κύριου Φραγκιαδάκη να δούμε τώρα ένα νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται για τους νέους αγρότες. Καλή σας ημέρα, κύριε Βάγκο. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλημέρα, κύριε Κακούση. Καλημέρα στο πάνελ. Καλημέρα στους αγρότες. Κύριε Βάγκο, είστε καλά. Στο γραφείο βλέπουμε. στο γραφείο, ναι. Λοιπόν. Τώρα ήταν μια πολύ δύσκολη άνοιξη φετινή. Θα τα πούμε σε λιγάκι, θα τα πούμε. Μισό λεπτάκι. Δώστε μας χρόνο να πούμε πρώτα για τα επιδόματα. Και μετά θα μας πείτε για πάμε να δούμε, κύριε Φραγκιαδάκη, μαζί σας για αυτό το πρόγραμμα νέων αγροτών. Έτσι. Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης. Ναι. Το οποίο είναι οι λεγόμενοι, κατατάσσονται οι λεγόμενοι νέοι αγρότες για τη χρονιά αυτήν εδώ. Ανοίγει περίπου προς το τέλος του έτους. Αυτό που έχει διαρρεύσει είναι. Νέοι ως νέοι εισερχόμενοι ή νέοι μέχρι κάποια ηλικία. Νέοι ως την απόκτηση ιδιότητας. Έτσι. Ως την απόκτηση ιδιότητας. Αυτό θα ανοίξει τον Νοέμβριο, έτσι τουλάχιστον έχουν αφήσει να εννοηθεί. Και να πούμε ότι σε αυτό το πρόγραμμα το φετινό μπορούν να ενταχθούν και οι επιλαχόντες οι οποίοι δεν εντάχθηκαν το 2021. Δηλαδή αυτοί που για λίγο δεν κάλυπταν τις προϋποθέσεις για να. Άρα μπορούν και αυτοί λοιπόν πάλι να κάνουν την αίτησή τους εδώ. Ακριβώς. Έτσι, και, για να και εφόσον, υπάρχουν, υπάρχουν διαθέσιμες. Γιατί ξέρετε, ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος. Άρα είναι μέχρι εξαντλήσεις αποθεμάτων που λέμε. Μόλις εξαντληθεί ο προϋπολογισμός, σταματάνε να εντάσσονται και οι αγρότες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Βασικό ποσό ενίσχυσης, λοιπόν. 30.000 ευρώ είναι το βασικό ποσό ενίσχυσης, όπου είναι για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στη μελλοντική τους κατάσταση, διότι εδώ τι πας κάνεις, πας και λες, κάνω μια αίτηση γιατί θα καλλιεργήσω αυτό το κομμάτι. Αν λοιπόν στη μελλοντική μου κατάσταση εγώ θα πω ότι έχω φυτική ή μεικτή παραγωγική κατεύθυνση, έχω 30.000 ευρώ τη βασική ενίσχυση. Τώρα, αν ο τόπος κατοικίας του υπευθύνου του αγροτεμαχίου ή της εκμετάλλευσης είναι σε μειονεκτική περιοχή. Ποιες είναι οι μειονεκτικές περιοχές? Είναι οι ορεινές περιοχές, είναι τα χωριά με πολύ λίγους κατοίκους, είναι οι νησιωτικές απομακρυσμένες περιοχές κλπ. Δηλαδή αυτές που πάσχουν, οι δύσκολες περιοχές, τότε η ενίσχυση αυξάνεται κατά 2.500 ευρώ, άρα πάμε στις 32.500 ευρώ. Και αν στη μελλοντική κατάσταση έχω και ζωική παραγωγή, πάω για ζωική παραγωγική κατεύθυνση. Τότε, παράλληλα με τα αγροτικά μου. Αν πάω να κάνω ζωική παραγωγική κατεύθυνση, τότε κατά 10.000 ευρώ αυξάνεται. Μάλιστα. Άρα έχω φυτική, μεικτή, είμαι στις 30.000 ευρώ. Έχω ζωική παραγωγική κατεύθυνση στη μελλοντική μου κατάσταση, πάω στις 40.000 ευρώ. Και αν μένω, αν η κατοικία μου είναι σε μειονεκτική περιοχή, έχω και τα 2.500 χιλιάρικα που είναι ουσιαστικά ένα μικρό πριμ για την δραστηριοποίηση σε μειονεκτική περιοχή. Τώρα, πώς θα γίνει η ένταξη, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθείς. Πάει με βάση το ΟΣΔΕ του 2023, διότι ακόμα δεν έχουν εξαγγελθεί ακριβώς οι προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη φετινή χρηματοδότηση. Να θυμίσουμε ότι το 2023 η προϋπόθεση να ενταχθείς ήταν να έχει η εκμετάλλευση πάνω από 12.000 ευρώ τυπική απόδοση. Αν συνεχίσει να ισχύει και το ίδιο και φέτος, αυτή θα είναι η προϋπόθεση ένταξης στη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αν αλλάξει, θα μας το πούνε. Τώρα αφήστε να προβοκάρω. Να σας πω κάτι ένα πολύ σημαντικό. Ήμουν χθες το βράδυ σε μία παρουσίαση βιβλίου στο Σύνταγμα, όπου μιλούσε και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, αλλά μίλησε και ο κύριος Θοδωρόπουλος, επιχειρηματίας, ο οποίος έλεγε πρώην Τσιπίτα και λοιπά, και μέλος του. Ναι, ναι. Ωραία. Ο οποίος τι είπε? Είπε κάτι τρομερό. Λέει ότι πλέον για να παράξεις ένα κιλό κρέας χρειάζεσαι 72 κιλά δημητριακά. Δηλαδή το ζώο το οποίο θα παράξει ένα κιλό κρέας πρέπει να καταναλώσει 72 κιλά δημητριακά. Ωραία. Οπότε φανταστείτε, γιατί έλεγε συζήτησαν για τον πληθωρισμό. Φανταστείτε, λέει, στις επόμενες γενιές, όπου η Κίνα και η Ινδία αυξάνονται με φρενήρες ρυθμούς, πόσο θα υπάρχει στέρηση. Πόσο σημαντική μάλλον είναι η στήριξη της αγροτικής οικονομίας. Γιατί κάποια στιγμή θα λέμε το ψωμί. Αφού είπαμε θα τα εκτυπώνουμε τα κρέατα τώρα. Κύριε Βάγκο, η στήριξη της αγροτικής οικονομίας. Άσε με να τον προβοκάρω εγώ τώρα τον κύριο Βάγκο. Κύριε Βάγκο, ήρθαν οι δεξιοί να επιδοτήσουν την αγροτιά. Το είδατε τώρα αυτό το παράδοξο. Αντί να σας τα πάρουν και να τα δώσουν στους πλούσιους, επιδοτούν την αγροτιά. Τώρα τι φάση είναι αυτή, τι πρέπει να λέτε εσείς οι κεντροαριστεροί? Οι δεξιοί τώρα... Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ναι. Ο κύριος που μιλούσε πριν ήταν πάρα πολύ διαβασμένος. Ο κύριος Φραγκιαδάκης είναι. Ο κύριος Φραγκιαδάκης. Δεν τον βλέπω. Από εκεί και πέρα.
πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν πρέπει να υπουργοποιείται ένας άνθρωπος επειδή πρέπει να γίνει υπουργός. Και τι θέλω να πω. Και οι τρεις οι προηγούμενοι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και ο κύριος... Εντάξει τώρα, κύριε Βάγκο, δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε αυτό. Πρόεδρε, ας πάμε λιγάκι να δούμε τα πρόβληματά σας και τα θέματά σας. Αφήστε με λίγο να σας πω. Θέλω να σας πω ότι αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα, έτσι ώστε να γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι τι είναι αγροτιά. Όταν πας σε κάποιον σε έναν υπουργό και του λες τι είναι το εκοκισμένο από το σύσπορο βαμβάκι και δεν το γνωρίζει, είναι σαν να σας πω σε εσάς τι είναι η Google και να μην το γνωρίζετε. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι αυτά τα προγράμματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα αυτό που λέτε. Εδώ όμως στην ουσία τώρα, να δούμε το εξής. Θα το δουλέψουν αυτό. Οι αγρότες από αυτά τα προγράμματα θα επωφεληθούν. Είναι προγράμματα τα οποία θα λειτουργήσουν. Ξέρουμε και τα έχουμε πει ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Ο κόσμος δεν μπαίνει στο επάγγελμα. Δεν πάει ο γιος να καλλιεργήσει το χωράφι του πατέρα και του παππού. Αυτά τα προγράμματα θα βάλουν κάπως κόσμο ξανά στη διαδικασία. Κύριε Κακούση, προσέξτε να σας πω. Όποιος έχει όρεξη, η γη έχει πολύ καλό μεροκάματο. Αλλά κανένας πατέρας δεν θέλει να κρατήσει το γιο του σε τόσο πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Σε ένα ξεσκέπαστο μαγαζί. Αυτό το πρόγραμμα νέων αγροτών είναι πολύ σωστό πρόγραμμα και προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά προσέξτε με, πρέπει να μπει κόσμος, όχι αυτός που θέλει μόνο και μόνο να πάρει την επιδότηση. Είναι να μπει κόσμος που να θέλει να την αγαπήσει τη γη, να αγαπήσει το ζώο, να θέλει να δουλέψει απάνω σε αυτό. Αυτό τώρα δεν μπορεί να το προβλέψει ο νόμος. Ο νόμος δηλαδή, πρέπει... Ναι. Προσέξτε να σας πω, επειδή εγώ έχω τα χωράφια να βάλω την κόρη μου που έχει μανικιούρ, πετικιούρ απλά και μόνο να πάρει τα 40 χιλιάρικα. Ναι. Δηλαδή θέλω να σας πω, πρέπει να αγαπήσεις τη γη, να αγαπήσεις το τρακτέρ, να αγαπήσεις το βουνό, να αγαπήσεις το ζώο. Δεν είναι για ανθρώπους δηλαδή που δεν θα τα πάρουν τα χρήματα μόνο για να τα πάρουν. Αυτή είναι η μία πλευρά, κύριε Βάγκο. Η άλλη πλευρά, όπως το λέτε και έχετε δίκιο, η άλλη πλευρά όμως είναι και οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν στο δικό σας το επάγγελμα και θέλουν μία οικονομική ενίσχυση, μία βοήθεια στα πρώτα τους βήματα για να μπορέσουν να σταθούν. Άρα εσείς βλέπετε προς αυτή την κατεύθυνση να βοηθάει αυτό το πρόγραμμα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτό το όραμα. Δεν μιλάμε για τους άλλους τώρα που θέλουν. Απλά να πάρουν τα χρήματα. Και βέβαια βοηθάει. Αλλά προσέξτε με το κόστος καλλιέργειας, αυτά τα χρήματα, δηλαδή σε 100 στρέμματα, δεν σας λέω σε δενδρόδεις, σε καλαμπόκια, σε βαμβάκια που έχει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, είναι μιας χρονιάς τζίρου. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι μην νομίζετε ότι όταν ακούτε 30 και 40 χιλιάρικα αυτός θα γίνει πλούσιος. Άμα τα ρίξει μέσα στη δουλειά του, είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια, αλλά στον πρώτο χρόνο, εάν δεν πάει καλά, εξαφανίστηκαν αυτά τα χρήματα. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα παιδιά που θα μπουν, να μπουν πολύ σοβαρά, να έχουν ένα όραμα, να τα εμπορεύονται ό,τι βγάζουν μόνοι τους και από εκεί και πέρα ένα Υπουργείο να μην το έχουμε απέναντι. Όχι οποιοδήποτε Υπουργείο, δηλαδή δεν με νοιάζει η κυβέρνηση ποια θα είναι απάνω. Οι δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν τη δουλειά τους. Παραδείγματος χάρη, έπρεπε να ξεκινήσει από το Φλεβάρι το ΟΣΔΕ και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Πρέπει για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα να ξέρεις τι θα δηλώσεις, ποια είναι τα χωράφια σου. Δηλαδή να υπάρχει μια κατάσταση. Κύριε Βάγκο, νέα παιδιά μπαίνουν τώρα στο δικό σας το επάγγελμα. Δηλαδή θέλουν να ασχοληθούν με τη γη, με τα χωράφια. Όχι, τίποτα. Όχι, ε. Μάλιστα. Όχι. Δηλαδή, εντάξει, είναι και δύσκολη και απαιτητική, κύριε Φραγκιαδάκη. Εγώ επειδή κατάγομαι από τη νοτιοανατολική Κρήτη, από τον νομό Λασιθίου, τα παιδιά τα οποία είναι γη και κόρες αγροτών που υπάρχουν εκεί έχουν. Έχουν φύγει. Ίσως γιατί βλέπουν ο μπαμπάς και η μαμά. Ξεκάθαρα, γιατί είναι και οι γονείς που δεν προτρέπουν τα παιδιά να συνεχίσουν. Λένε να πας να βγάλεις ένα πανεπιστήμιο κλπ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βάγκο να ολοκληρώσουμε. Ωραία, εντάξει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει πέσει γραμμή και τον κάλεσε να σου πει. Χρήματα όμως, είπε ο κύριος Βάγκος. Αν ασχοληθείς με τη γη και ασχοληθείς σχολαστικά και με αγάπη και με όρεξη, έχει χρήματα. Αλλά θα πρέπει να ασχοληθείς. Να συμπεριλάβουμε και στην εξίσωση και την κλιματική αλλαγή. Έτσι. Γιατί αυτό είναι ένας παράγοντας που είναι ο νούμερο ένα παράγοντας αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης και οι υπόλοιποι αγρότες έφαγαν πάρα πολύ ξύλο από τις καιρικές συνθήκες. Ήταν από τους πιο άνυδρους χειμώνες που υπήρξαν ποτέ. Ακόμα και το γεγονός ότι δεν έκανε κρύο και αυτό κοστίζει. Δεν έβρεξε πολύ σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες άλλες έβρεξε περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Έφαγαν. Οπότε δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Επίσης είναι για αυτό το οποίο είπε ο Γιάννης. Το γραφείο εκεί είναι ξεσκέπαστο. Ακριβώς. Δεν ξέρεις λοιπόν τι σου ξημερώνει. Κύριε Φραγκιαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, ελάτε, φίλοι.